Έλληνα Λάσκαρη, μαζί μας μάθαμε αυτά που ξέραμε με την κατάθεση του προϋπολογισμού. Θέλω να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε τι θα αθρηστεί σε αυτά που ήδη περιλαμβάνονται εκεί. Πού είναι οι έξτρα παροχές που λέγαμε. Λοιπόν, υπάρχει ένας άσος στο μανίκι του προϋπολογισμού και αυτός αφορά στη φορολόγηση των υπερκερδών των διηλιστηρίων. Mm. Θα γίνει το 2023, δεν έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό. Πόσο? Γιατί δεν έχει περάσει ο κανονισμός. Είναι 300 με 400 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς. Επομένως, δημιουργείται μια μαγιά παροχών. Σε αυτό έρχεται να προσθεθεί το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που έχει μπει στην άκρη. Υπολογίζουν ότι αν οι τιμές του φυσικού αερίου μείνουν στα σημερινά επίπεδα έως 120 ευρώ η μεγαβατόρα, θα περισσέψουν άλλα 600. Άρα φτάνουμε στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τι είναι στο τραπέζι? Δύο πράγματα κυρίως. Η μάχη κατά της ακρίβειας στο σούπερ μάρκετ. Τα καύσιμα έχουν φύγει από τον ορίζοντα γιατί πέφτουν οι τιμές. Και υπάρχει και σχεδιασμός παρέμβασης, όπως έχουμε πει, στις δόσεις των στεγαστικών δανείων. Να ρωτήσω πότε είναι. Πότε? Λίγο πριν τις εκλογές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.